Ένας πόλεμος σε εξέλιξη, μία χερσαία επιχείρηση σε αναμονή και μία κατάπαυση του πυρός που προκάλεσε Αλαλούμ. Η 10η μέρα του πολέμου ξημέρωσε με πληροφορίες για ολιγόωρια και χειρία έπειτα από συμφωνία Ισραήλ, Αιγύπτου και Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της σύγασης των όπλων, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους, αλλά και η έξοδος ξένων υπηκόων από τη Γάζα. Όλα αυτά από το μοναδικό χερσαίο πέρασμα προς περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, από τη Ράφα, στα σύνορα Αιγύπτου, λωρίδα της Γάζας. Οι ελπίδες για την εκεχηρία ξαναμίστηκαν άμεσα με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να τη διαψεύδουν. Δεν υπάρχει εκεχηρία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των αλλοδαπών. Δεν αληθεύουν οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα, δεν κηρύχθηκε προσωρινή εκεχηρία. Η γενέλα των πληροφοριών για την κατάπαυση του πυρός προκάλεσε διπλωματικούς στριγμούς ανάμεσα σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών έδειξε ως μόνο υπεύθυνο για το μη άνοιγμα της Ράφα το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κατάσταση σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Απόλυτο χάος επικρατεί στην περιοχή της Ράφα. Στο άκουσμα του ανοίγματος της συνοριακής διάβασης, εκατοντάδες Παλαιστίνοι έτρεξαν στα σύνορα. Είδαν την Ράφα ως τη μόνη διέξοδό τους, βρίσκοντας ωστόσο τις πύλες κλειστές. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, σε αιγυπτιακά εδάφη, το περίμενε είναι και τα πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Συνωστισμός επικρατεί στο δρόμο προς τη Ράφα με δεκάδες φορτηγά γεμάτα νερό, φάρμακα και τρόφιμα να αναμένουν το πράσινο φως, να οδηγηθούν στη λωρίδα της Γάζας εάν τελικά αυτό ανάψει. Αδιάκοπος όρου και το πόλεμος του Ισραήλ συνεχίζει να προετοιμάζει το έδαφος για τη χερσαία επιχείρηση με την κλεψίδρα να αδειάζει. Οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ καταστρέφουν τα επιχειρησιακά κέντρα της Χαμάς. Η Γάζα βομβαρδίζεται για να καθαριστεί το αστικό περιβάλλον στο οποίο θα επιχειρήσουν οι δυνάμεις του Ισραήλ. Η τρομοκρατική οργάνωση απαντάει σχεδόν άμεσα. Παρότι μυρίζει η κατάσταση στα βόρεια του Ισραήλ, η Χεσμπολάχ δείχνει διάθεση να μην μείνει απαθής και να ανοίξει νέο μέτωπο στο Ισραήλ. Με συνεχείς επιθέσεις στη συνοριακή γραμμή κλιμακώνει την κατάσταση. Άρον-άρον αδειάζουν οικισμούς και κοινότητες κατά μήκος των συνόρων οι Ισραηλινοί, εκενώνοντας 28 χωριά. 199 όμηροι είναι ο επιβεβαιωμένος αριθμός όσων κρατούνται στα δίστακτα χέρια της Χαμάς, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία των Ισραηλινών αρχών. 2.750 Παλαιστίνοι και πάνω από 1.400 Ισραηλινοί έχουν πέσει νεκροί από την ημέρα που ξέσπασαν οι αιματηρές συγκρούσεις. Σε αυτοσυγκράτηση καλείται ο Ισραήλ ο πρόεδρος των ΗΠΑ εν ώψη της χερσαίας επιχείρησης που ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Καταστροφικό το σενάριο της κατάληψης της Γάζας σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν. What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake to for Israel to occupy Gaza. Κόκκινο χτυπάνε και οι διπλωματικές επαφές του Άντονι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή με στόχο την αποτροπή γενικότερης ανάφλεξης. Μαραθώνιο συναντήσεων είχε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αίγυπτο. Μέσα σε λίγα 24 ώρα επέστρεψε για δεύτερη φορά και πάλι πίσω στο Ισραήλ.